ευσεβής χριστιανούς να τιμάσει εμάς μητροπόλεως. Αγαπητοί μου αδελφοί, καλή Τεσσαρακοστή. Πρώτη Κυριακή των Νηστιών σήμερα, η Εκκλησία μας γιορτάζει το δώρο της Ορθόδοξης πίστεως και θεολογίας. Και είναι δώρο και μάλιστα μεγάλο αυτή η πίστη, διότι όπως ομολογούμε στο συνοδικό που διαβάζουμε, είναι απαράλλακτη με την πίστη των Αγίων Αποστόλων, με την πίστη των σοφών πατέρων, με την πίστη όλων των Ορθοδόξων διαμέσου των αιώνων. Είναι η πίστη που στηρίζει την οικουμένη και αγιάζει τους πιστούς. Αυτή η πίστη σήμερα διώκεται από τους αθέους της συγχρόνου εποχής, νοθεύεται από τις ποικίλες αιρέσεις και πλάνες που ενδημούν στην εποχή μας, προδίδεται από εμάς τους Ορθοδόξους που είτε δεν αναγνωρίζουμε το θησαυρό της, είτε δεν ζούμε τη χάρη της, είτε δεν την επιβεβαιώνουμε και ομολογούμε με τη ζωή μας. Η πίστη όμως αυτή μαρτυρείται μέσα από τα αθώα στόματα και τις πεντακάθαρες ψυχές χιλιάδων νεοφωτής των αδελφών μας, είτε στα βάθη της Αφρικής, είτε στις εσχατιές της από Ανατολής, είτε στα σκοτάδια του λεγόμενου πολιτισμένου κόσμου. Τέτοιοι αδελφοί μας, κάτω από συνθήκες ακραίας φτώχειας, απόλυτης πνευματικής ξηρασίας, μέσα σε ιδωλολατρικές παραδόσεις, σε θρησκευτικές συγχύσεις και λατρείες ανύπαρκτων θεοτήτων, σε δαιμονικές αντιλήψεις, κοσμικές και αθεϊστικές συνήθειες ριζωμένες στο παρελθόν και θεμελιωμένες στα ανθρώπινα πάθη, αυτοί, επαναλαμβάνω, οι αδελφοί μας κρατούν την πίστη ως μειοψηφίες και την ομολογούν με θάρρος και δύναμη στις αλυσμένες πλειοψηφίες που τους περιβάλλουν. Τέτοια λοιπόν μέρα Κυριακή της Ορθοδοξίας κάθε χρόνο ευγνωμονούμε τον Κύριο για την ευλογία της Ορθόδοξης πίστης μας και ανανεώνουμε τη σχέση μας με την Αγία Εκκλησία μας. Παράλληλα όμως η σκέψη και η καρδιά μας στρέφεται στις ζούγκλες της Αφρικής που διψούν για Χριστό και αγκαλιάζει τους αδελφούς μας Ορθοδόξους που παλεύουν με τα θηρία της ιδωλολατρίας, ταξιδεύει στη μακρινή Ασία για να συναντήσει τους ιεραποστόλους μας που αγωνίζονται στη μακρινή Κορέα και στην Ινδονησία. Επισκέπτεται και την Τουρκία, τη Λυκία, την Πισιδία, την Προύσα, στα παράλια της Μικράς Ασίας, όπου και εκεί, κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, μία-μία ανασταίνονται αρχαίες παραδοσιακές εκκλησίες που η ιστορία της οδήγησε για χρόνια στην Άρκη. Για τους λόγους αυτούς, με προτροπή της Ιεράς Συνόδου, κάθε χρόνο τέτοια μέρα και προκειμένου να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας στο έργο των ποικίλων Ιεραποστολών, διενεργείται λογία σε όλους τους ιερούς ναούς της ελληνικής επικράτειας. Επιτρέψτε μου λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, να κάνω έκκληση στα ευγενή σας αισθήματα και να προτρέψω όλους και το πιστό λαό και τις ενορίες της Μητροπόλεως μας να συμβάλλουμε το κατά δύναμη σε αυτή την πανελλαδική προσπάθεια απλόχερα και με όλη μας την καρδιά, η οποία προσφορά μας είναι επένδυση αγάπης με μεγάλο ανταπόδομα. Ο Θεός να σας ευλογεί και να σας στηρίζει στον ευλογημένο αγώνα της νηστείας αλλά και στον δύσκολο δρόμο της ζωής. Μετευχών και παιδησής της εν Κυρίω αγάπης, ο Μητροπολίτης, ο Μεσογείας και Λαβρεωτικής Νικόλαος. Αγία Αγία